Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, εδώ παραμένουμε στο γήπεδο της Εργάνης και στην προπόνηση του Αθηναϊκού. Μαζί μας τώρα ένα από τα καινούργια μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας, ο Δημήτρης Οκατσούλας. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, να σε ρωτήσω πρώτον πώς και επέλεξες να έρθεις στον Αθηναϊκό. Γιατί επέλεξες τον Αθηναϊκό και όχι κάποια άλλη ομάδα? Επέλεξα τον Αθηναϊκό γιατί εδώ και χρόνια είμαι κάτοικος Βίρονα, αλλά δεν είχα την τύχη να παίξω μια ομάδα της περιοχής. Με πήρε ο coach τηλέφωνο, μιλήσαμε, τα βρήκαμε. Αυτό και αποφάσισα να έρθω και δίπλα στο σπίτι μου. Αυτό. Και είναι ούτως ή άλλως μια πολύ ιστορική ομάδα από τις ιστορικότερες Αθήνας, οπότε θεωρώ ότι είναι καλή επιλογή. Ορίσιας, μέχρι τώρα είστε αίτητοι τις δύο πρώτες αγωνιστικές. Ναι, έχουμε μια σοπαλία και μια νίκη. Θέλουμε να διατηρήσουμε θετικά αποτελέσματα. Μακάρι να κερδίσουμε και στο παιχνίδι που ακολουθεί. Αυτό. Καλά πάμε. Η ομάδα έχει αρχίσει ρολάρι. Ένα ντέρμπι τώρα με τη Δόξα Βίρονος. Εντάξει, ντέρμπι, όλα τα παιχνίδια ντέρμπι είναι. Κάθε παιχνίδι ντέρμπι είναι. Εντάξει, αυτό το μοναδικό διαφορετικό κομμάτι είναι ότι είναι το τοπικό ντέρμπι. Κατά τα άλλα, εμείς όπως βλέπουμε το παιχνίδι με τη Δόξα Βίρονος, βλέπουμε και με τον Άγιαξ Σταύρου και όλα τα επόμενα. Να παίξουμε. Θέλουμε όσο καλύτερα μπορούμε και να κερδίζουμε. Πώς είναι η συνεργασία σου με τον προπονητή, τον Δημήτρη τον Κωνστατόπουλο? Η συνεργασία μου είναι πάρα πολύ καλή με τον κότσο τώρα. Εντάξει. Του κάνω, μου κάνει, από ό,τι φαίνεται, θα δούμε. Τώρα, στο τέλος, μακάρι να συνεχιστεί το ίδιο καλά. Και με όλα τα παιδιά καλά πάει το πράγμα. Η ομάδα δεμένη φαίνεται, αν και είμαστε όλοι καινούργια παιδιά, δηλαδή από πέρσι είναι 3-4 άτομα μόνο. Θεωρώ ότι θα πάει καλά όλη η χρονιά. Αυτά τα δείγματα έχουμε, τώρα θα δούμε, μακάρι. Η διοίκηση είναι δίπλα σας? Η διοίκηση, ναι, είναι δίπλα μας ως τώρα. Σε ό,τι ζητάμε, δηλαδή, οι άνθρωποι τρέχουν, κάνουν ό,τι μπορούν. Εντάξει, δεν είμαστε ούτως ή άλλως επαγγελματικό σωματείο, αλλά προσπαθούν όσο μπορούν και αυτοί και εμείς, με τις παρουσίες μας, την προπόνηση κτλ., να δουλεύουμε σε όσο πιο επαγγελματικά πλαίσια γίνεται, στο όριο του δυνατού, προφανώς. Ποια ομάδα που έχεις αγωνιστεί, την έχεις στην καρδιά σου, ας πούμε? Εντάξει, στην καρδιά μου έχω αρκετές ομάδες, έχω αγωνιστεί σε αρκετές. Στην Κύπρο Κορυδαλλού, θα έλεγα, στον Πειραιά. Ήταν μια ομάδα που ήμουνα 2 χρόνια. Είχαμε πάρα πολύ καλή χημεία εκεί πέρα με τα παιδιά. Δηλαδή, διατηρούμε επαφές ακόμα και τα συναφή. Αλλά γενικά, από όλα τα σωματεία που έχω περάσει, έχω φύγει με καλή σχέση. Εν τέλει, το ίδιο είναι σχεδόν όλοι. Δηλαδή, για όποια φανέλα παίζεις, να την ιδρώνεις και να την ετοιμάσεις όσο γίνεται. Η καλύτερη σου σεζόν, Δημήτρη, μέχρι τώρα? Η καλύτερη μου σεζόν θεωρώ ότι ήταν εκεί στην Κύπρο Κορυδαλλού, που είχαμε κάνει και πολύ καλή πορεία και σε κύπελο και σε πρωτάθλημα. Αυτό ήταν πολύ ωραίες χρονιές, καλές εμπειρίες, ωραίες αναμνήσεις. Ποια είναι η γνώμη σου για τα πρωταθλήματα της ΕΠΣΑ? Τα πρωταθλήματα της ΕΠΣΑ, εντάξει, είναι πάντα ανταγωνιστικά. Ενώ στην αρχή βγαίνουν πολλοί και λένε ότι θα βγει ο ένας πρωταθλητής, ο άλλος πρωταθλητής, όπως βλέπουμε, εντάξει, είναι αρχή βέβαια, ακόμα είναι πολύ αρχή. Υπάρχουν και κάποιες γκέλες από τα θεωρητικά φαβορί. Εντάξει, όσο περνάνε τα χρόνια, γίνονται όλες οι ομάδες, δηλαδή βράζουν σχετικά στο ίδιο καζάνι. Δεν υπάρχουν τεράστιες διαφορές. Δηλαδή, είτε είναι ο πρώτος βαθμολογία με τον πρώτο τελευταίο, μπορεί να υπάρξει καλό θέαμα και αποτελέσματα που δεν τα περιμένουμε. Το κλίμα μεταξύ σας, οι παίκτες? Το κλίμα πολύ καλό είναι προς το παρόν και ελπίζω να συνεχιστεί και προς το μέλλον. Έχουμε ταιριάξει όλοι ιδιαίτερα σαν χαρακτήρες κτλ. Υπάρχει καλή διάθεση. Γενικά, αισιοδοξία για το ότι θα πάμε καλά. Αυτό. Πολύ καλή σχέση μεταξύ των παιδιών και των προπονητών. Μαζί μας, είναι κοντά μας. Καλά. Τι μήνυμα στέλνει ο Δημήτρης Οκατσούλας στους φιλάθλους του Αθηναϊκού, τι να περιμένουν από εσένα και από την ομάδα στη συνέχεια του πρωταθλήματος? Από μένα και από την ομάδα, να περιμένουν, ελπίζω να έχουν υψηλές απαιτήσεις γενικά. Δεν θέλω να παίζουμε ούτε μέτρια ούτε κακά. Να τη βοηθήσουμε την ομάδα να πάει όσο καλύτερα μπορεί και αυτοί όσο μπορούν να στηρίζουν. Γιατί το μεγαλύτερο αρνητικό της κατηγορίας θεωρώ ότι είναι ότι δεν στηρίζει πάρα πολύ ο κόσμος στις ομάδες. Όχι στο Βίρονα συγκεκριμένα, γενικά σε όλες τις περιοχές. Θα προτιμούσα και θα άρεσε σε όλους να υπήρχε περισσότερος κόσμος. Να μπορούσαν να ακολουθάνε και να στηρίζουν τις ομάδες της περιοχής τους και σε κακά και σε καλά αποτελέσματα. Δεν είναι μόνο στα καλά η στήριξη. Βεβαίως. Πάντως, φέτος το μείον είναι ότι δεν έχουμε λόγω του COVID. Εντάξει, ναι, δεν υπάρχει κόσμος τώρα, αλλά ευελπιστούμε να αλλάξουν τα πράγματα. Είναι, οι συνθήκες και εποχές είναι πολύ περίεργες. Τώρα θα δούμε. Μακάρι να αλλάξουν τα πράγματα, να πάνε όλα καλά και να ξαναέρθει κόσμος στο γήπεδο, να ευχαριστούνται αυτοί, να ευχαριστούμαστε και εμείς, να παίζουμε λίγο κόσμο έξω. Όλα καλά.
Δημήτρη, υγεία πάνω απ' όλα εγώ να ευχηθώ. Πάντα επιτυχίες σε σένα και στην ομάδα. Μακάρι, υγεία και σε εσάς και να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ.